πω κάτι. Δεν πιστεύετε ότι είναι μια ήρεμη δύναμη? Είναι πολύ καλή, αποτελεσματική και όπου πρέπει μιλάει. Είναι η Χριστιάνα Κοντού. Καλώς, Χριστιανούλα μου, δεν μου έχεις πει νέα το τελευταίο διάστημα, τι κάνει η Πρέβεζα, ο αγαπημένος σου, μαμά, δεν μπαμπά. Δεν έχω γυρίσει ακόμη. Δεν έχεις πάει, δεν έχεις προλάβει, αγάπη ούτε μου, το τόσο. Ούτε μία μέρα, όχι. Έχω μείνει Αθήνα, την έχω λατρέψει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να φύγω ποτέ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Στέλνει μηνύματα η Χριστιάνα. Σε όλο τον κόσμο τώρα, από εδώ μέχρι το Βανκούβερ. Χριστιάνα, πού πηγαίνεις? Λοιπόν, είναι Παρασκευή βράδυ. Mm-hmm. Τι ώρα? 8 η ώρα το βράδυ. Okay. Ναι. Και είναι ένα σινεμά που αυτή τη στιγμή παίζει παλιά θρίλερ. Και παίζει το αγαπημένο μου θρίλερ και θα πάω να το δω. Hitchcock είναι? Είναι το Shining. Εγώ το πήγα πολύ παλιά. Ναι, το ναι, Shining ναι, ναι, είναι το λίγο Shining πιο... με τον... Jack Nicholson. Jack Nicholson. Η Λάμψη. Κιούμπρικ. Ναι. Αυτό ξέρεις που έχει αυτή την ατάκα, το «Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη», «Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη». Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Στα αγγλικά τι είναι? Δεν ξέρω, τώρα έτσι λένε στα ελληνικά. Οι καλές βαθμολογίες είναι πολύ καλό πράγμα. Οι καλές βαθμολογίες είναι πολύ καλό πράγμα. Έλα, βαθμολογήστε. Σταθερό. Σταθερό, ναι. Καθόλου... έτσι, θρίλερ αυτή εδώ η βαθμολογία, έτσι λίγο βαρετούλα θα την έλεγα κιόλας. Ναι, θα κοιμηθώ λίγο, αλλά δεν πειράζει. Όλα διάρκεια, μόνο ένα τριάρι. Αμάντα, για πες μας. Λοιπόν, εμένα η εικόνα σου, η αλήθεια είναι ότι λίγο με μπερδεύει. Τι σε μπερδεύει? Θα σου πω, ας είναι ολόκληρο. Μου αρέσουν τα δερμάτινα στοιχεία που έχεις. Ναι. Δεν μου αρέσει η μπλούζα. Αυτό το μπλουζάκι. Ναι, δεν με τρελαίνει. Το έφτιαξα εγώ. Ναι, θα το προτιμούσα σε ένα άλλο σύνολο να το έβαζες. Ναι. Και δεν μου αρέσει και η λάμψη που έχουν οι μπότες σου, οι βινίλ. Θα ήθελα και ένα ακόμα στοιχείο, καθώς επίσης και δεν μου αρέσουν οι ασημοί λεπτομέρειες, ναι, που έχεις στη ζώνη και στη τζάντα. Γιατί, θα ήθελα τι άλλο, στα χρυσό κοσμήματα, θα ήθελα, ναι, κάτι σε πιο χρυσό, γιατί παίζει σε πιο γήινους τόνους. Όντως, αφού θα έκανα ωραία αντίθεση, επειδή αυτό είναι καφέ. Το mix and match, το καταλαβαίνω, ναι, απλά το βλέπω εγώ. Και επίσης, εγώ έχω μάθει ότι εσύ δεν θες τα fast fashion ρούχα. Αυτό σκεφτόμουν, ναι, μόλις. Και αυτή τη στιγμή έχεις φέρει fast fashion. Το φόρεμα είναι fast, θα το πάω πίσω. Είναι σαν να μου λες ότι είσαι χορτοφάγος και μία φορά στο εξάμηνο θα φας και ένα πανσετάκι. Μια προβατίνα. Ναι. Okay, αλλά όταν το τρως, ναι, είναι άλλο. Μα το φάγες, το βάλες. Έχεις πει ότι συχαίνεσαι. Ναι. Έχεις πει συχαίνω με το fast fashion. Αυτό το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις, λέμε. Ναι, όχι, έχεις καταλαβαίνω. Έχεις κάνει μια δήλωση, συχαίνω με τα fast fashion. Μπράβο. Το... Και αυτή τη στιγμή... Έχει κάνει ένα fast fashion look. Και προτείνει αυτό. Το φόρεμα μόνο είναι το μόνο που είναι fast fashion. Τα υπόλοιπα αυτό είναι vintage. Προσέξεις το τι ναι, δηλώνεις. Αυτό είναι vintage, φαίνεται. Δεν είναι κακό. Εμένα προσωπικά, ναι, μου αρέσει. Αλλά να προσέχεις τότε το τι δηλώνεις. Κατά σου Αμάντα μιλούσε. Σας καταλαβαίνω. Αμάντα. Απλά εγώ συγχαίρω με τις εταιρείες fast fashion επειδή υπάρχει πολύ κατανάλωση. Μα τις φοράς, αγάπη μου. Μάτια μου. Ναι, το φοράω, αλλά θα το πάω πίσω. Αυτό δεν έχει σημασία. Δεν δημιουργώ παραπάνω κατανάλωση. Βρε, είναι σαν να λέω εγώ. Κάνεις μια πρόταση στους τηλεθεατές. Πολύ λίγο. Απλώς... Μου επιτρέπεις? Ναι. Ναι. Απλώς το φέρνεις εδώ σαν πρόταση. Όλοι εκεί, ναι, έξω θα αγαπήσουν το φόρεμά σου και θα γίνει κατανάλωση. Και θα πάει καλώς, θα, καλώς, ναι, θα πάει στα fast fashion, θα πάρουν. Αλλά από τη στιγμή που εσύ δεν σου αρέσει αυτή η fast fashion μόδα που και λες είναι το περιβάλλον, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια κτλ. Αυτή τη στιγμή, ειδικά σε αυτή την εμφάνιση που σε βλέπει τόσο κόσμο στην τηλεόραση και θα αγαπήσει το φόρεμά σου, και θα πάει να το πάρει, είναι σαν να το ενισχύεις.
τα λεγόμενά σου, με τις πράξεις σου, καταλαβαίνεις ότι είναι αντώνυμα. Καλά. Κατά τα άλλα, είσαι πολύ όμορφη. Θεωρώ εγώ αυτά τα λαθάκια που σου είπα. Δηλαδή, ο βαθμός μου. Εσύ έκοψες και λίγο από αυτό. Δεν αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι ο βαθμός μου δεν έχει να κάνει με αυτό. Okay, αλλά αυτό ήταν κάτι που ήθελα να το εκφράσω κι εγώ. Εντάξει, και πολύ καλά έκανες. Μαργαρίτα. Λοιπόν. Εμένα στην εμφάνισή σου η τσάντα μου κάνει ότι έχει μεγαλύτερο όγκο για την ώρα που θα πας εκεί. Δηλαδή, θα περίμενα να είναι λίγο πιο μικρή. Γιατί πιο μικρή? Δεν μ' αρέσει για το θα πας, ας πούμε, βράδυ που όπως λες με τέτοια τσάντα, τόσο μεγάλη τσάντα. Δεν είναι τεράστια η τσάντα, κανονική τσάντα είναι. Είναι μια πρωινή τσάντα αυτή. Πρωινή τσάντα αυτή? Είναι μια πρωινή τσάντα, ναι. Δηλαδή, δεν θα πάω στο σινεμά, θα βάλω το κινητό μου, το πορτοφόλι μου. Μπορεί. Πολλά, και σε πιο μικρή. Ναι. Εντάξει, δεν μου αρέσει. Να φέρω μία τόση εδώ, μικρή τσάντα. Εμένα δεν μου αρέσει σε σχέση με όλη την εμφάνιση. Η τσάντα δεν είναι πολύ ωραία. Οκ, okay, τι άλλο σε χαλάει. Λοιπόν, δεύτερον, οι μπότες είναι πάρα πολύ γυαλιστερές συγκριτικά με το πάνω κομμάτι που είναι ενδιαφέρον. Ναι. Θα το προτιμούσα λίγο πιο ήσυχο. Δηλαδή, θα ίσως να προτιμούσα κάτι σε πιο ματ απόχρωση τη μπότα σου. Και ίσως αναρωτιέμαι αν θα σε κουράσει για σινεμά η μπότα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς και τις περπατάς αυτές τις μπότες για σινεμά. Όχι. Ναι. Ίσως θα σε κουράσουν, θεωρώ, σε δεύτερο χρόνο. Ναι. Εντάξει, και το ντύσιμό σου στην όλη εμφάνιση για σινεμά δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά πολύ. Εντάξει, προσωπικά δεν σου αρέσει, αλλά και να σου πω την αλήθεια, δεν... η άποψή σου δυστυχώς δεν την ακούω πια. Γιατί? Με σύγκριση με την προηγούμενη φορά. Τι θέλεις να πεις, δηλαδή, δεν σε καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν συμφωνώ με την άποψή σου και... Α, ναι. Ναι. Γιατί δεν μου δείχνεις εσύ ότι έχεις μόδα και απλά δεν σε ακούω όταν... Ναι, ενώ όταν εσύ που έχεις γνώμη μόδα, σου. Ναι. Έχω. Το βλέπω. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα δεν πολύ. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, να μην συμφωνήσεις. Και είσαι λίγο αγενής και δεν το βρίσκω σωστό. Δεν είμαι καθόλου αγενής. Εσύ είσαι αγενής. Και προσβάλλεις. Εγώ προσβάλλω. Με προσβάλλεις αυτή τη στιγμή και θα σε παρακαλούσω να μιλάς λίγο πιο ωραία σε μένα. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, τότε και ευχαριστώ εσύ... πολύ. Άσε με να τελειώσω, γιατί και εσύ την προηγούμενη φορά μου είπες κάτι για τον τρόπο που μιλάω και ότι τα ελληνικά είναι η δεύτερη μου γλώσσα και ίσως δεν σε καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς εννοούσες, Μαργαρίτα. Αυτό που σου έλεγα. Αυτό, ναι. Όχι. Έτσι σου φαινόταν σε σένα ότι δεν μπορούσα να το αντιλαμβάνω. Και μια χαρά μπορούσα να το καταλάβω. Και είπες ότι ήταν επειδή... Ήταν τα ελληνικά μου. Όχι, και αυτό, δεν εννοούσα. Όχι, αυτό δεν ήθελα εννοούσες. Να πω. Αυτό. Τώρα στρίβεις τα ελληνικά. Δεν ήθελα αυτά να πω είπες, ότι τα ελληνικά σου δεν τα καταλαβαίνει. Απλά δεν αντιλαμβάνεσαι τι σου λέω και πώς το λέω. Επειδή αυτό. Ήταν στα ελληνικά. Το είπες και θα παίξει. Θα το δεις. Δεν μιλάω ελληνικά. Μήπως δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Θες να τα λέω πιο αργά. Και δεν... θα έπρεπε να ντρέπεσαι ότι το είπες αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον τρόπο που μιλάω. Λυπάμαι επειδή πάρα πολύ. Ελληνικά. Όχι, δεν είναι στα ελληνικά. Ναι, επειδή το επίπεδό σου δεν έχει καμία σχέση με το δικό μου επίπεδο και δεν μπορείς να καταλάβεις τον τρόπο όχι που μιλάω. Όχι καθόλου. Αυτό γιατί εννοούσα. Εσύ, αν είχες επίπεδο, ναι. Δεν θα μου το χτυπούσες που τα ελληνικά δεν είναι δεύτερη μου γλώσσα. Θα νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να το καταλάβει. Είναι ντροπή αυτό που έκανες. Χθες ξέρεις πολύ καλά τι είπες. Ο τρόπος που το είπα είναι κατανοητός πλήρως. Απλά σε σένα μπορεί να μην είναι. Παρακαλώ. Ας συνεχίσουμε. 1,9 είναι και ο δικός σου μέσος όρος. Ευχαριστώ. Τα κορίτσια έχουν αποφασίσει το 1,9 πιστεύω εγώ σήμερα.